με τον Γιώργο Μπάρλα. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. g.barlas@papaki.pradio.com η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή μας εκπομπή συγκεκριμένα θα διαβάσουμε δύο ομιλίες του πατρός Σιμεών Κραγιόπουλου που δημοσιεύθηκαν με αφορμή το ετήσιο μνημόσυνό του 1 Οκτωβρίου 2016 από το Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο των Γενέσεων της Θεοτόκου Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Στην σύγχρονη μοντέρνα εποχή μας δεν μιλάνε καθόλου για τον θάνατο, σαν να μην υπάρχει αυτός. Κουκουλώνουμε, όπως λέμε, το πρόβλημα, το κουκουλώνουμε και εμείς ενδεχομένως, φίλοι ακροατές. Αντιθέτως όμως, η χριστιανική ζωή επιτάσσει να έχουμε μνήμη θανάτου, με σκοπό όχι να απελπιστούμε, αλλά ακριβώς έχοντας την ελπίδα στο Θεό να διαβούμε τον δρόμο της μετάνοιας, ο οποίος θα μας οδηγήσει στην καλλιέργεια της σχέσης μας με το Θεό, η οποία με τη σειρά της θα μας κάνει άφοβους απέναντι στο θάνατο, ακριβώς γιατί θα είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ότι θα αναστηθούμε κι εμείς πνευματικά πρώτα σε αυτήν εδώ τη ζωή, πάνω να μετανοήσουμε αληθινά, και σωματικά στη Δευτέρα Παρουσία. Τελική ευθεία, ανά πάσα στιγμή, ενώπιον του Θεού. Η ομιλία που θα διαβάσουμε έγινε από τον πατέρα Σιμεών Κραγιόπουλο σε μια αγρυπνία στις 12 Δεκάτου του 2002. Απόψε θεωρώ καλό να βάλουμε μια αρχή. Έχουμε πει από καιρό ότι καλό είναι να σκεφτούμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία, όπως λέγεται, και ανάλογα να μελετήσουμε το όλο θέμα, ανάλογα να βιώσουμε και ανάλογα να συμμορφώσουμε τον εαυτό μας. Οπωσδήποτε σε προχωρημένη ηλικία είναι πιο όρημα τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε όποια ηλικία κι αν είναι κανείς, αν αποφασίσει να βάλει μια τέτοια αρχή, να βοηθήσει δηλαδή τον εαυτό του πιο αποτελεσματικά, νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτεί και να ενεργήσει περίπου όπως θα πούμε τώρα. Και φυσικά απόψε απλώς κάνουμε μια αρχή. Δεν ξέρουμε πόσες φορές θα χρειαστεί να μιλήσουμε και να ξαναμιλήσουμε με το πνεύμα αυτό. Εμείς τώρα που είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, και γνωρίζουμε αρκετά πράγματα, νομίζω ότι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, όποιος βέβαια θα θελήσει να συμμαζέψει τον εαυτό του και στα σοβαρά να τον βάλει στο δρόμο αυτόν, είναι αυτό που θα πω πιο κάτω. Και μάλιστα δεν πρέπει να αφήνουμε περιθώρια για αναβολή, αλλά αμέσως από αυτή τη στιγμή να βάλουμε αρχή, χωρίς να μεσολαβήσει καθόλου χρονικό διάστημα απραξίας,
διάστημα δηλαδή που τάχα θα το σκεπτόμαστε και τάχα θα το μελετούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Ευθύς αμέσως από αυτή τη στιγμή λοιπόν, εκείνο το οποίο τώρα κιόλας πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας, όσοι θέλουμε βέβαια, είναι να βάλουμε αρχή και να το συνεχίσουμε αυτό μέχρι τέλους. Να αποφασίσουμε και να το θέσουμε σε εφαρμογή από αυτή τη στιγμή, να βλέπουμε τον εαυτό μας συνεχώς ενώπιον του Θεού, με την έννοια ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε από αυτό τον κόσμο. Ανά πάσα στιγμή. Βέβαια, τώρα που η επιστήμη είναι προχωρημένη, μπορούμε να ελπίζουμε και να βοηθούμαστε από αυτήν πολύ αποτελεσματικά. Αλλά φοβούμε ότι η επιστήμη με τον τρόπο της, με τα μέσα της, με τα φάρμακά της, μας κρατάει τρόπον την άστη ζωή και πιο πέρα από όσο θα ζούσαμε. Αν δεν είχε προκόψει τόσο η επιστήμη, δεν θα πηγαίναμε πιο πέρα. Και από κάποια πλευρά ίσως, από ένα όριο και έπειτα, που ο Θεός ξέρει ποιο είναι αυτό το όριο για τον καθένα μας, από μια ηλικία και έπειτα, η καλή ζωή που υπάρχει σήμερα είναι το δώρο της επιστήμης. Ο κάθε οργανισμός δηλαδή πηγαίνει ως εκεί που πηγαίνει φυσιολογικά. Από ένα σημείο και πέρα, η ζωή παρατείνεται λόγω του ότι χρησιμοποιούμε φάρμακα, λόγω του ότι η ζωή σήμερα είναι έτσι όπως είναι. Για το διάστημα όμως αυτό που είναι από το φυσιολογικό όριο και πέρα, και που μπορεί να είναι για άλλον μεγαλύτερο και για άλλον μικρότερο, αλλά και για κάθε στιγμή της ζωής μας, δεν θα ήταν άσχημο, νομίζω, να σκεπτόμαστε ότι πιθανόν το τέλος μας να έρθει έκτακτα, ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένουμε. Όπως λέει στην εκρόσιμη ακολουθία, ευνίδιος έρχεται ο θάνατος. Επομένως, καλό είναι, νομίζω, να κάνουμε αυτό που είπαμε. Είμαστε μέσα στο χριστιανικό πνεύμα, μέσα στην αλήθεια. Αν ερευνήσουμε την όλη Αγία Γραφή, ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη, τα όσα λέει ο Κύριος, θα δούμε ότι λίγο πολύ ό,τι και αν λέει, το λέει με την έννοια αυτή, ότι όπου να είναι έρχεται η ώρα μας. Βλέπετε, γρηγορείτε, προσέχετε. Και οι παραβολές ακόμη έτσι όπως λέγονται, εν πολλοίς έχουν αυτή την έννοια. Η παραβολή του άφρονος πλουσίου, άφρον ταύτη την νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Άδε η τίμα σας τίνει έστε. Η άλλη παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, ακόμη και η παραβολή του ασώτου ιού, αλλά και όλα όσα λέγονται από τον Κύριο λίγο πολύ μας παραπέμπουν στο τέλος της ζωής μας, άσχετα αν ο άνθρωπος έχει την τάση να ξεφεύγει και κλείνει τα μάτια του. Δεν θέλει να το σκέπτεται. Εμείς θα δούμε την αλήθεια. Δεν θα δούμε τι καμώματα κάνει ο παλαιός άνθρωπος. Σε προσγειώνει. Επομένως, το πρώτο νομίζω που πρέπει να κάνουμε, και μάλιστα από αυτή τη στιγμή, είναι να σκεπτόμαστε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και θα έλεγα ότι το ανά πάσα στιγμή σημαίνει και όταν ακόμη αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι θα τελειώσει η ζωή μας και θα φύγουμε στην άλλη ζωή. Το ευνίδιο ακριβώς αυτό είναι. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν να είμαστε ενώπιον του Θεού, ενώπιον του κριτηρίου του Θεού. Γνωρίζουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Μιμνίσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ου χαμαρτήσεις. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις, ότι θα έρθει το τέλος, ότι φεύγεις από εδώ και έτσι δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε προσέξει. Στην πράξη δηλαδή, την κρίσιμη ώρα, τη δύσκολη ώρα,
Την ώρα που δυναμώνουν τα πάθη και σαν να μην μπορεί να τα τυθασεύσει κανείς, σαν να μην μπορεί να τυθασεύσει τον όλο παλαιό άνθρωπο, άμα θυμηθεί η κάθε μια ψυχή τα έσχατα, αν θυμηθεί ότι κάπου εκεί περιμένει ο θάνατος, αμέσως καταλαγιάζουν και τα πάθη και οι αυτοδικαιώσεις, τα δικαιώματα, τα όποια αρνητικά. Υποχωρούν τα πάντα και είναι ενώπιον του Θεού κανείς. Ευχής έργων λοιπόν είναι από αυτή τη στιγμή κιόλας όσοι θέλουμε να αρχίσουμε έτσι να σκεπτόμαστε και έτσι να ζούμε. Πάω να κοιμηθώ, δεν ξέρω αν θα ξυπνήσω. Ξύπνησα, δεν ξέρω αν θα βραδιάσω. Και αυτό δεν θα το κάνουμε για να κυριευτούμε από φόβο τέτοιο που να γίνει εφιαλτική η ζωή μας. Να κυριευτούμε από τον φόβο του Θεού που μας κάνει καλό αυτό. Να το πάρουμε σωστά το πράγμα. Είμαι μέσα στο σπίτι μου. Ναι, ενώπιον του Θεού. Βγαίνω έξω, ενώπιον του Θεού. Είμαι με άλλους, ενώπιον του Θεού. Είμαι μόνος, ενώπιον του Θεού. Να έχω συνεχώς την αίσθηση αυτή. Να βάλω τον εαυτό μου, να τον οθήσω, να τον αναγκάσω τρόπον την να έχει αυτή την αίσθηση. Και μάλιστα, να μην αφήνουμε μέσα μας περιθώριο. Ίσως δεν θα συμβεί τίποτε. Όταν κανείς σκέπτεται ότι μπορεί να του συμβεί ένα κακό, αλλά καθώς δεν είναι και πολύ σίγουρο αυτό, καθώς δεν είναι και πολύ βέβαιο, κυριεύεται ας πούμε έτσι κατακτάται μέσα του από τη σκέψη ότι μπορεί να μην γίνει τίποτε. Όχι. Εδώ πρέπει να μην αφήνει κανείς τέτοιο περιθώριο αν θέλει να ωφεληθεί. Αν θέλει δηλαδή να είναι όπως πρέπει και να πορεύεται όπως πρέπει. Να μην αφήνει περιθώριο. Ίσως δεν θα συμβεί τίποτε. Αυτό κάνει ζημιά. Αν δεν συμβεί τίποτε, δεν θα συμβεί. Το ξέρει ο Θεός και τα κανονίζει ο Θεός. Και βέβαια, όταν εμείς σκεπτόμαστε το θάνατο, δεν σημαίνει ότι με το ζόρι θα βάλουμε τον εαυτό μας να πεθάνει. Όταν θα έρθει η ώρα θα γίνει αυτό. Αλλά δεν θα αφήνουμε περιθώρια. Λίγο ακόμη θα ζήσω. Δεν το ξέρουμε. Θανάτου, όπως ονομάζεται στην ασκητική γλώσσα, δεν έχει σκοπό να φοβήσει τον άνθρωπο ώστε να αισθάνεται εφιαλτικά και να αρρωστήσει ψυχολογικά. Η μνήμη του θανάτου σε νορμαλοποιεί, σε κάνει φυσιολογικό άνθρωπο. Εφόσον σκέπτεσαι το θάνατο, το τέλος, διότι ο σκοπός μας είναι αυτός, θα φύγουμε, όπου να είναι φεύγουμε, και μπορεί να φύγουμε και ξαφνικά, ενώ όσο το σκέπτεσαι αυτό, είσαι σε νορμάλ κατάσταση. Αν βέβαια το πάρεις σωστά το πράγμα και δεν τρομάξεις. Όπως είναι όχι λίγοι και χριστιανοί ακόμη, οι οποίοι μην τυχόν σκεφτούν το θάνατο, μην τυχόν σκεφτούν το τέλος αυτής της ζωής. Ναι, παθαίνουν, όσοι παθαίνουν, τι να κάνουμε. Θα τους πούμε να προσπαθήσουν το γρηγορότερο να το ξεπεράσουν αυτό. Δεν θα πούμε εντάξει αυτοί εξαιρούνται. Όλοι μας πρέπει να έχουμε μνήμη θανάτου. Όλοι μας πρέπει να έχουμε ενώπιον μας το τέλος. Όσο μπορούμε να το σκεπτόμαστε αυτό ανά πάσα στιγμή. Αυτό σιγά σιγά γίνεται κατάσταση μέσα και ενώ θα κάνεις τις δουλειές σου, δεν θα αφήσεις τις δουλειές σου και θα τις κάνεις και καλύτερα μάλιστα, διότι ούτε ταραχή θα έχεις, ούτε ανησυχία, ούτε άγχος.
συγχρόνως θα είσαι ενώπιον του Θεού. Λέω καμιά φορά λίγο έτσι σαν αστείο, αν επιτρέπετε να πω, σε κάποιον που έχει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία και πρέπει να λυθεί το πρόβλημά του, να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία. Ας πούμε κατά τον Μάρτιο μήνα. Λέω λοιπόν, μη στενοχωριέσαι. Ως τότε μπορεί να γίνει η Δευτέρα Παρουσία και δεν θα χρειαστεί να στενοχωρηθείς για το θέμα σου. Αυτό όμως έχει και μια αλήθεια. Είναι πιο γαλήνιος, πιο ήρεμος, πιο ήμερος, πιο προσγειωμένος, πιο αληθινός, πιο νορμάλ και πιο νυφάλιος ο άνθρωπος όταν σκέπτεται το θάνατο. Δεν κυριεύεται από τίποτε που να τον απομακρύνει από το Θεό. Από απληστία, από εγωισμούς, από επιδιώξεις να πετύχει το ένα το άλλο. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Φυσιολογικά κάνει τις δουλειές του και είναι ενώπιον του Θεού. Ένας χριστιανός, ένας που πιστεύει στο Χριστό μπορεί να το κάνει αυτό. Ένας μη χριστιανός, πού θα στηριχθεί για να το κάνει? Αναμένουμε την αναχώρηση. Αναμένουμε να ανοίξει η θύρα του ουρανού. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν, καθώς τώρα θα συνεχίσουμε τη Θεία Λειτουργία, έτσι με αυτό το πνεύμα όλοι μας να είμαστε παρόντες εδώ στο ναό, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που είναι το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι, ενώπιον του Θεού. Διότι όπως και αν έχει το πράγμα, όσα σχέδια και αν κάνουμε εμείς, όσο και αν αλλιώς θα θέλουμε τα πράγματα και αλλιώς νομίζουμε ότι θα ήταν καλύτερα, η αλήθεια είναι ότι οι πάντες χωρίς εξαίρεση θα φύγουμε. Και θα φύγουμε και σε ώρα που δεν το περιμένουμε. Εν ώρα Ιού προσδοκάτε, λέει ο Κύριος. Τα έκανε έτσι ο Θεός. Το ότι άφησε άγνωστη την ώρα του θανάτου μας ή τη δεύτερη έλευσή του, δεν το έκανε έτσι για να μας παιδεύει. Όχι. Αυτό είναι καλό. Αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να έχει αληθινή σχέση με το Θεό. Αλλιώς θα αρχίσει κανείς να σκέπτεται συμφροντολογικά. Πώς θα θέλαμε παραδείγματος χάρη να μας πει ο Θεός, ξέρεις, εσύ θα ζήσεις 10 χρόνια ακόμη και κανά 2 εβδομάδες και μερικές ώρες και μερικά λεπτά. Έτσι θα το θέλαμε, έτσι το θέλουμε και νομίζουμε ότι αυτό θα μας έκανε καλό. Όχι. Μακάριος όποιος θα τα πάρει τα πράγματα και γενικότερα και ειδικότερα όπως θα έκανε ο Θεός. Δεν γίνεται καλύτερα, τόσο καλό είναι αυτό το να μην ξέρουμε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Δεν γίνεται καλύτερα από το να μην ξέρουμε πότε είναι η ώρα του θανάτου μας. Δεν είναι ότι θέλει να μας έχει σε αγωνία ο Κύριος, αλλά αυτό ωφελεί την ψυχή. Τη βοηθάει να είναι ενώπιον του Θεού χωρίς συμφέρον, χωρίς φιλαυτία, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Μέχρι τότε θα έχω καιρό, θα κάνω έτσι, θα κάνω αλλιώς. Όχι. Από αυτή τη στιγμή και ανά πάσα στιγμή ενώπιον του Θεού. Οπότε νορμαλοποιείσαι, ειρηνεύεις και έχεις πείρα πλέον. Αυτά δεν είναι λόγια. Έχεις πείρα. Δεν προσπαθείς απλώς να σκέπτεσαι έτσι και να ενεργείς έτσι. Όχι. Αμέσως ο Θεός ανταποκρίνεται και σε δέχεται. Χαίρεται ο Θεός που τα παίρνεις έτσι και σε αναλαμβάνει και σε χαριτώνει. Δεν θα σου δώσει ποτέ εκείνα που τυχόν θα ήθελε βαθύτερα ο παλαιός άνθρωπος. Ας πούμε να ξέρει πότε θα γίνει το ένα το άλλο, ούτε θα σου δώσει την ψευτοπαρηγοριά «έχεις περιθώριο ακόμα». Τίποτε. Είπαμε προηγουμένως ότι εντελώς πρέπει να λείπουν τέτοιες σκέψεις. Θα γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Ή θα γίνει, αρκετά προχώρησε η ζωή μου, θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πότε θα γίνει. Όχι. Όσο δεν ξέρεις, τόσο καλύτερα είναι. Και όσο δεν θέλεις να ξέρεις, τόσο καλύτερα είναι. Και αφού τα αφήνεις αυτά στο Θεό με την έννοια «αφού εσύ Θεέ μου τα έκανες έτσι και έτσι τα θέλεις, και εγώ μαζί σου, τόσο καλύτερα είναι». Αλλά όμως από τη δική μας πλευρά χρειάζεται αυτό. Ανά πάσα στιγμή να βεβαιωνόμαστε ότι όντως είμαστε ενώπιον του Θεού, ότι έτσι σκεπτόμαστε, έτσι τα παίρνουμε τα πράγματα. Όχι απλώς τρέχουμε εδώ ή εκεί και απλώς ασχολούμαστε. Όχι. Περιμένουμε τον Κύριο. Περιμένουμε να ανοίξει η θύρα.
Αυτό είναι νομίζω το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, εφόσον είμαστε ήδη χριστιανοί, είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Πρακτικά πρέπει να κάνουμε αυτό. Μη μνήσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ούχα μαρτήσεις. Μνήμη θανάτου που είναι όλο ζωή. Λυτρώνεσαι, ελευθερώνεσαι και εσύ ο ίδιος ενεργώντας έτσι αφήνεις πολλά πράγματα. Αλλά επιπλέον έρχεται ο Κύριος και σε αναλαμβάνει, σε χαριτώνει και σε βοηθάει κιόλας να πετάξεις όλες εκείνες τις άχρηστες φροντίδες που είχες και τις άχρηστες επίσης ενέργειες που έκανες. Και μετά βέβαια έρχεται η πίστη, καθώς σκέπτεσαι έτσι, καθώς είσαι ενώπιον του Θεού, έτσι ανά πάσα στιγμή. Όλο και θα ξεχνιέται φυσικά κανείς, αλλά μόλις το θυμηθεί, πάλι να βάζει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Και σιγά σιγά αυτό γίνεται κατάσταση μέσα. Και να φαίνεται εξωτερικά ότι είσαι απασχολημένος, μέσα βαθιά στην ψυχή σου, είναι αυτό το βίωμα. Αναμένεις την αναχώρηση. Αναμένεις να ανοίξει η θύρα του ουρανού. Η πίστη είναι πολύ ανώτερη από την πραγματικότητα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αυτό που λέμε τώρα, η πίστη, λέει ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος. Πολύ συγκεκριμένα κανείς, και όχι λίγο αργότερα ή αύριο, από αυτή τη στιγμή, ως λογικό πλάσμα του Θεού που είναι ο καθένας και σκέπτεται λογικά, αλλά και καθώς έχουμε όλες αυτές τις γνώσεις και μπορούμε όλο να τις εμπλουτίζουμε και να τις αυξάνουμε, να δούμε αυτό το θέμα της πίστεως. Πόσο πιστεύουμε στον Χριστό. Πιστεύεις? Αν προσέξει κανείς πώς ενεργούμε, πώς μιλούμε, θα καταλάβει ότι δεν έχουμε πίστη. Μου κάνει εντύπωση. Να πιστεύεις στον Χριστό και να ομιλείς έτσι αποκλείεται. Να πιστεύεις στον Χριστό και να ενεργείς έτσι αποκλείεται. Να πιστεύεις στον Χριστό και να ταράσεσαι έτσι και να αναστατώνεσαι έτσι και να ενοχλείς έτσι αδύνατον. Δεν γίνεται. Ναι, δεν έχουμε πίστη. Και να αρχίσουμε αμέσως κιόλας από αυτή τη στιγμή να πιστεύουμε. Να πιστεύεις όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο χωρίς καμία επιφύλαξη όλα. Άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις μην πιστεύεις. Αλλά αν όμως αποφασίζουμε να βάλουμε αρχή αληθινή, χρειάζεται να πιστεύουμε ότι όντως ήρθε ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος στη γη. Όντως είπε όσα είπε, όντως έκανε ό,τι έκανε, όντως ίδρυσε την Εκκλησία του, άφησε τα μυστήρια. Και τα έκανε όλα αυτά για αυτό το σκοπό, για να σωθούμε, όχι για άλλο σκοπό. Να το πιστεύεις αυτό. Όταν αφήνεις το διάβολο να μπαίνει στη σκέψη σου ή στην καρδιά σου και σου βάζει αμφιβολίες και ανησυχίες και μήπως έτσι και μήπως αλλιώς, πού είναι η πίστη σου στο Χριστό? Και μην αρχίσεις να φέρνεις διάφορα επιχειρήματα. Έτσι που είμαι εγώ, εμένα δεν με δέχεται ο Χριστός, εμένα δεν με ακούει ο Χριστός, εμένα δεν θα με συγχωρήσει ο Χριστός. Από πού τα έβγαλες αυτά? Πού τα βρήκες? Ο Χριστός ήρθε ακριβώς να βρει τον κάθε αμαρτωλό. Ας πούμε, μέχρι προλίγου δεν μας βρήκε με την έννοια που λέμε. Ζούμε όμως αυτή τη στιγμή και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όχι η πιθανότητα. Υπάρχει η δυνατότητα. Αν θελήσουμε εμείς να πιστέψουμε έτσι, αυτή την ώρα κιόλας μας βρίσκει ο Χριστός και μας αναλαμβάνει και το έργο του είναι αυτό, να μας σώσει. Ό,τι χρειάζεται θα το κάνει. Ό,τι χρειάζεται να μας πει θα μας το πει. Ό,τι χρειάζεται να μας φωτίσει να το καταλάβουμε θα το κάνει. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ψεύτικα. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε και τελικά να μην είναι πίστη αυτό. Η πίστη είναι περισσότερο από την πραγματικότητα. Εμείς νομίζουμε πως όταν κάτι το πιάνουμε, όταν κάτι το βλέπουμε, αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το σίγουρο. Όχι. Η πίστη είναι πολύ 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 ανώτερη από αυτό που μας προσφέρουν οι αισθήσεις. Η όραση, η ακοή, η αφή κλπ. Είναι πολύ πολύ πιο ζωντανός ο Χριστός κοντά μας. Καθώς είμαστε ενώπιον Του και σκεπτόμαστε ότι φεύγουμε από αυτό τον κόσμο και θέλουμε να σωθούμε. Δια της πίστεως είναι πολύ πολύ πιο αληθινός κοντά μας. Μπροστά μας ο Κύριος, ο οποίος ήρθε να βρει τον καθένα ως απολωλός πρόβατο και να τον σώσει. Λένε καμιά φορά οι χριστιανοί, «Αχ, πώς θα ήθελα να δω τον Χριστό! Πώς θα ήθελα να ζούσα εκείνα τα χρόνια που ήταν ο Χριστός!» Ναι, αυτό έγινε. Ο Χριστός όντως ήρθε στη γη και είναι χειροπιαστός. Αλλά όμως τελικά και τον Χριστό αυτόν, τον ορατό Χριστό,
θα τον δεχθεί κανείς και θα τον βάλει μέσα στην ψυχή του. Και όντως θα είναι μέσα του ο Χριστός και αυτός μέσα στο Χριστό δια της πίστεως. Δια της πίστεως γίνονται όλα γεγονός. Γίνονται πραγματικότητα. Γίνονται αληθινά. Εφόσον βάζουμε αρχή όπως είπαμε τώρα, από αυτή τη στιγμή πρέπει να τακτοποιήσουμε το θέμα της πίστεως. Ναι, να έχουμε αληθινή πίστη, απόλυτη πίστη. Και μην αρχίσουμε να λέμε «δεν μπορώ να πιστέψω», «είναι δύσκολο για μένα αυτό» και διάφορα τέτοια που λέμε. Τι πράγματα είναι αυτά? Θέλεις να είσαι χριστιανός? Αμέσως κιόλας μέσα στην καρδιά σου είναι η πίστη, διότι ο Χριστός μας δίνει τη σωτηρία και μας τη δίνει αληθινά. Χρειάζεται να έχουμε πίστη? Θα μας δώσει πίστη. Εάν δεν έχεις πίστη, δεν είναι ότι δεν σου δίνει ο Χριστός, είναι ότι δεν θέλεις. Και πίστη θα μας δώσει και ταπείνωση θα μας δώσει και μετάνοια και προσευχή και ό,τι χρειάζεται. Αλλά όμως μένει στον άνθρωπο αυτό, να πιστέψει. Το κακό στην Εύα έγινε με την αμφιβολία. Κατόρθωσε ο διάβολος και έβαλε μέσα στη σκέψη της και μέσα στο είναι της την αμφιβολία. Ότι δεν είναι έτσι όπως τα είπε ο Θεός. Δεν θα γίνουν έτσι όπως τα είπε ο Θεός. Και έπαθε αυτό που έπαθε. Το θέμα όμως δεν είναι ότι έπαθε. Το να πάθεις και να μάθεις, αυτό έχει αξία. Να πάθουν ας πούμε οι πρωτόπλαστοι και να μετανοήσουν που θα μπορούσαν να το κάνουν. Και όμως δεν μετανόησαν. Φοβερό πράγμα να αφήσεις να περάσει μέσα σου η αμφιβολία, η ολιγοπιστία, η απιστία και να πάθεις μεγάλο κακό και να μην σου έρχεται καθόλου να μετανοήσεις. Από το ένα μέρος πρέπει να χαιρόμαστε που μας έκανε ο Θεός ανθρώπους, που μας έκανε κατ' εικόνα Του, που μας έδωσε νου και ελευθέρα βούληση. Από το άλλο μέρος όμως ο άνθρωπος είναι κίνδυνος θάνατος ακριβώς επειδή τον έκανε ελεύθερο ο Θεός. Βέβαια, όχι με την έννοια ότι αναγκαστικά πρέπει να παρασυρθεί ο άνθρωπος, αλλά με την έννοια ότι άμα δεν κάνει καλή χρήση των χαρισμάτων που του έδωσε ο Θεός, της ελευθερίας, της γνώσεως, της σοφίας, της ελευθέρας βουλήσεως, γίνεται αυτό το κακό. Και δεν το έπαθαν μόνο οι πρωτόπλαστοι αυτό. Όλοι μας το παθαίνουμε. Προσέξτε και θα δείτε ότι όλα τα κακά γίνονται ακριβώς επειδή αμφιβάλλουμε. Αμφιβάλλουμε ενώπιον του Θεού. Βάζουμε μέσα μας σκέψεις αμφιβολίας, σκέψεις ολιγοπιστίας. Σήμερα προπαντός που ο ένας τα λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς, ο ένας τα γράφει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ενώ μόλις ταπεινωθείς, μόλις τα πάρεις απλά τα πράγματα, μόλις πεις ή θα αρνηθώ τον Χριστό, αλλά νομίζω κανένας δεν θα τολμήσει να το κάνει αυτό. Όχι με την έννοια ότι φοβάται να το κάνει, αλλά με την έννοια ότι η αλήθεια αυτή έχει ριζωθεί μέσα στην ψυχή μας. Μόλις πεις λοιπόν ή θα αρνηθώ τον Χριστό, ή αφού τον δέχομαι και δεν τον αρνούμε, πρέπει να τον πιστέψω απόλυτα. Να πιστέψω δηλαδή και ό,τι είπε και ό,τι έκανε και ό,τι κάνει, αμέσως ανοίγει ο δρόμος της πίστεως. Σημεών Κραγιόπουλος την επομένη 12 προς 13 12 του 2002 πάλι σε Αγρυπνία. Κατενόπιον Θεού, αυτή είναι η χαρά μας, αυτός να είναι ο πόθος μας. Έδειξε ο Θεός νομίζω ότι καλά κάναμε που αρχίσαμε από χθες, έτσι φτωχικά φτωχικά μεν, αλλά αληθινά, να λέμε αυτά που πρέπει να λεχθούν. Και κάναμε απλώς μια αρχή. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι καλό να τα δούμε σε συνδυασμό με εκείνα που όπως νομίζουμε μας φωτίζει η Παναγία εδώ και 2-3 χρόνια να λέμε. Άλλο πράγμα είναι να ζούμε όπως ζούμε, που έχουμε τις δουλειές μας και τα γήινα ενδιαφέροντά μας, καλά και άγια, αλλά το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, τελικά η όλη χριστιανική ζωή μας έχει γήινο, εγκοσμιοκρατικό χαρακτήρα. Είναι γεμάτη κοσμικό πνεύμα. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να πιστέψουμε, να υπακούσουμε στο Χριστό, να ακολουθήσουμε το Χριστό με την έννοια αυτή,
ότι ούκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε, ότι τα άνω φρονούμε, όχι τα επί της γης. Αυτό είναι κάτι άλλο, εντελώς. Εντελώς διαφορετικά σκέπτεσαι, πορεύεσαι, αισθάνεσαι. Άλλη κατάσταση έρχεται μέσα σου. Από καιρό μας το δείχνει αυτό ο Θεός, δια πρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός, αλλά από χθες μας το δείχνει ακόμη περισσότερο. Να θυμηθούμε εδώ αυτό που είπαμε κάποια μέρα. Όπως γνωρίζουμε, μετά τη Θεία Κοινωνία ο ιερέας λέει «Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Πολλοί είναι της γνώμης ότι πρέπει να πούμε «αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Δηλαδή το «αξίως» να πάει με το «ευχαριστήσομεν» και όχι με το «μεταλαβώντες». Και λέγαμε εκείνη την ημέρα ότι μάλλον πιο σωστό είναι να πούμε «μεταλαβώντες, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Έχει την έννοια δηλαδή ότι μας αξίωσε ο Κύριος να κοινωνήσουμε και γι' αυτό να τον ευχαριστήσουμε. Προσέξτε, εδώ δεν είναι θέμα απλώς ότι αλλάζουμε τη θέση του κόμματος και πηγαίνουμε το αξίως προς την επόμενη φράση ή προς την προηγούμενη. Είναι ολόκληρη αλλαγή ουσιαστική. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Όταν δεν θα θελήσεις να πεις «μεταλαβώντες αξίως, κόμμα», αλλά θα πεις «αξίως ευχαριστήσομεν», το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις, το δικαιολογείς κιόλας το πράγμα. Εμείς ανάξιοι είμαστε, αμαρτωλοί είμαστε, πώς θα πούμε ότι αξίως μεταλάβαμε. Και το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, επαναπαυόμαστε στην κατάστασή μας, τη ράθυμη και υπερήφανη κατάστασή μας, την αμετανοησία μας, την αμαρτία μας. Και έτσι κοινωνείς κιόλας και περιμένεις απλώς η Θεία Κοινωνία μαγικό το τρόπο να σε βοηθήσει. Εσύ όμως από τη δική σου πλευρά το τακτοποίησες το θέμα. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Ενώ όταν θα πεις «μεταλαβώντες αξίως, ευχαριστήσομεν το Κυρίο», δεν μπορείς να ησυχάσεις, δεν μπορείς να ραθυμίσεις, δεν μπορείς να επαναπαυθείς. Δεν μπορείς να αφήνεις τον εαυτό σου να είναι ό,τι είναι. Πηγαίνεις πλέον με το Χριστό. Πηγαίνεις πλέον με αυτό που θέλει ο Χριστός. Με αυτό που δείχνει ο Χριστός. Με αυτό που σε κάνει ο Χριστός. Ο οποίος με το σώμα του σε μεταποιεί σε σώμα Χριστού και με το αίμα του σε μεταποιεί σε αίμα Χριστού. Βέβαια, όσοι μπορούν να καταλάβουν αυτό που λέμε τώρα ίσως είναι λίγοι. Όσοι πάλι δεν το καταλαβαίνουν, μπορεί να γέρνουν προς την πλευρά που απλώς δικαιολογούνται, για να μένουν στην κατάσταση που είναι. Ανά πάσαν στιγμή να είμαστε έτοιμοι. Όταν αρχίσουμε να τα παίρνουμε τα πράγματα έτσι που λέγαμε χθες, ότι όπου να είναι φεύγουμε από αυτό τον κόσμο, αυτό μας βοηθάει να είμαστε συνεχώς ενώπιον του Θεού. Πότε θα φύγουμε το ξέρει ο Θεός. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος θέλει εμείς ανά πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι. Γρηγορείτε ότι ούκ είδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, λέει το Ευαγγέλιο. Το παίρνεις απόφαση λοιπόν να είσαι ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού με την έννοια ότι φεύγεις, ότι ανοίγει η πόρτα αυτή, ανοίγει αυτός ο δρόμος και πηγαίνεις εκεί μια για πάντα. Δεν έχει επιστροφή, δεν έχεις ελπίδα να μείνεις εδώ. Ελπίδα όπως γίνεται στα δικαστήρια. Καταδικάζεσαι πρωτοδίκως, αλλά έχεις την ελπίδα ότι θα πας στο εφετείο και μπορεί να αλλάξει η απόφαση. Εδώ μια και έξω. Να αρχίσεις έτσι να πιστεύεις, έτσι να ζεις. Και αυτό βέβαια δεν μπορείς να το ζήσεις αν είσαι κολλημένος στα γήινα. Ακούω καμιά φορά νεαρά παιδιά να λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτε μέσα στην εκκλησία, δεν τους συγκινεί τίποτε, δεν τους αγγίζει τίποτε και γι' αυτό βαριούνται, κουράζονται. Για αυτούς υπάρχει μόνο αυτό που τους τραβάει για να τους ευχαριστήσει.
να τους ικανοποιήσει, να το απολαύσουν, τίποτε άλλο. Τι μπορεί να γίνει σε έναν άνθρωπο έτσι? Αλλά και στους άλλους που υποτίθεται ότι νιώθουν κάτι, ότι αισθάνονται μέσα τους να τους αγαπάει ο Θεός και να τους βοηθάει, όπως χαίρονται να το λένε κιόλας και υπερηφανεύονται γι' αυτό, όμως τελικά η φροντίδα τους είναι αυτή. Να ζήσουμε εδώ, να ζήσουμε πολύ εδώ, να τα έχουμε όλα εδώ, μην τυχόν μας λείπει το ένα, μην τυχόν μας λείπει το άλλο. Αρχίσεις να ζεις ενώπιον του Θεού, ενώπιον της πραγματικότητος αυτής, ότι φεύγουμε και δεν ξέρουμε ποια ώρα φεύγουμε, επομένως ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε από αυτό τον κόσμο και άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, τότε αρχίζεις να έχεις αληθινή κοινωνία με το Θεό. Και όπως λέγαμε χθες, να μην αφήνουμε το παραμικρό περιθώριο ότι ναι, το λέμε, αλλά θα δούμε, μπορεί να αργήσει να γίνει. Όχι. Άμα υπησέρχεται κάτι τέτοιο, δεν κατάλαβες τίποτε ακόμη και δεν μοιήθηκες ακόμη στην αλήθεια αυτή, ότι εδώ είμαστε εξορία, είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Το σπίτι μας είναι ο ουρανός. Ο χώρος στον οποίο θα ζήσουμε αιώνια είναι ο ουρανός. Η ζωή μας θα είναι αιώνια μαζί με το Θεό και με όλους τους Αγίους. Το παν είναι να το καταλάβουμε αυτό καλά-καλά. Αυτό θέλει ο Κύριος. Κανένα περιθώριο να μην αφήνουμε. Ας το σκεφτούμε λίγο αργότερα, ας το σκεφτούμε ως αύριο, μπορεί να προλάβω να ζήσω ως αύριο. Να πιστεύουμε και έτσι να ζούμε, ότι ανά πάσα στιγμή είναι ενδεχόμενο και υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα αυτή να φύγουμε στον άλλο κόσμο. Και φυσικά δεν θα το σκεπτόμαστε τρέμοντας, με την έννοια ότι σαν να χάνεται το παν, όπως λένε καμιά φορά οι άνθρωποι ή οι απλοϊκοί, έφυγε τόσο γρήγορα, κρίμα δε χάρη και τη ζωή του. Δεν έχουν καμιά θέση αυτά στη χριστιανική ζωή, στο χριστιανικό πνεύμα, στην εν Χριστώ ζωή. Επομένως, από το ένα μέρος ζούμε κατ' ενώπιον Θεού, και αυτό να μας ταρακουνάει, να μας ξυπνάει, να είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό, όσο είναι ότι αυτή είναι η χαρά μας, αυτός είναι ο πόθος μας, αυτός είναι ο καημός μας, διότι εκεί είναι ο Κύριός μας. Ο Κύριός μας είναι από εδώ μαζί μας, αλλά είναι μαζί μας ακριβώς για να μας ζεστάνει, να μας θερμάνει, να μας ζωοποιήσει, ώστε πρόθυμα-πρόθυμα να οδεύουμε προς τα εκεί, όπου θα μας αποκαλυφθεί πλήρως ο Κύριος. Όταν κανείς θα αρχίσει έτσι να τα παίρνει τα πράγματα, αληθινά όμως και χωρίς αναβολή, χωρίς να αφήνει περιθώριο, όπως είπαμε, θα δούμε αργότερα, τότε βρίσκει το Θεό. Την κάθε στιγμή που συνειδητοποιεί κανείς ότι υπάρχει και έχει στη διάθεσή του αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αμέσως βάζει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Και με την έννοια, πιστεύω στο Χριστό. Είμαι όπως με θέλει ο Χριστός. Ταπεινώθηκα, μετενόησα, πιστεύω ότι μας συγχωρεί ο Χριστός. Πιστεύω ότι μας αγαπάει και θα μας καθαρίσει από την αμαρτία. Και με την έννοια φυσικά ότι επιτέλους τελειώνει η εδώ ζωή, τελειώνουν όλα αυτά τα πρόχειρα, τα εφήμερα, τα μάταια και εισερχόμαστε στην αιώνια χαρά του Κυρίου. Έτσι το μελετάει το πράγμα, έτσι το καλλιεργεί, έτσι το ζει, και όσο το μελετάει, αυτό φουντώνει και όλο και πιο ζεστό έρχεται μέσα του. Πραγματικά ξυπνάει η ψυχή, ζωοποιείται, αφήνει τα πίσω και πάει προς τα μέλλοντα. Θα μένω πίσω επιλανθανόμενος,
της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Όταν έτσι λοιπόν σκέπτεται κανείς, έτσι μελετά, έτσι ενεργεί, έτσι ποθεί, έτσι προσεύχεται, αλλά αληθινά όμως, τότε μπαίνει σε άλλο κόσμο, σε άλλη κατάσταση, σε άλλο πνεύμα. Ναι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Αν είσαι κολλημένος εδώ, και φόβος και τρόμος μην τυχόν σκεφτείς ότι όπου να είναι φεύγεις, πολύ περισσότερο μην τυχόν αρχίσεις να ποθείς τα ουράνια, όσο χριστιανικό πνεύμα κι αν έχεις, όσο κι αν αισθάνεσαι ότι ο Θεός σε αγαπάει και σε βοηθάει, δεν μπορεί να γίνει καμιά σύγκριση. Είναι τροποντινά άλλη κατάσταση, γήινη κατάσταση. Είναι ένα αυτό που ζούμε οι χριστιανοί. Και γι' αυτό λέμε ότι έχει γίνει μεγάλο κακό, έχει γίνει από προσανατολισμός. Κάπου το πράγμα νοθεύτηκε, έγινε κάλπικο, έφυγε από το δρόμο του, από την πορεία του, από τη σωστή κατεύθυνση. Είσαι γήινος απλώς και στην καλύτερη ακόμη περίπτωση. Όταν όμως αλλιώς τα καταλάβεις τα πράγματα, όταν αλλιώς αρχίζεις να τα παίρνεις σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, σύμφωνα με την όλη αποκάλυψη του Κυρίου, σύμφωνα με το όλο πνεύμα της ζωής της Εκκλησίας, της ζωής των Αγίων, τότε εισέρχεσαι σε άλλο κόσμο, σε άλλο πνεύμα, σε άλλη κατάσταση. Είναι ακριβώς αυτό. Βρήκες τον Κύριο, σε βρήκε ο Κύριος, είσαι του Κυρίου, ανήκεις στον Κύριο. Και εφόσον δεν υπάρχει θέμα αμαρτίας, διότι ο Κύριος ήρθε ακριβώς για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, από την παλαιότητα, από τη φυλαυτία, από τον παλαιό άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει και τέτοιο θέμα. Πώς θα πάω εγώ στον Κύριο, πώς θα ξεκινήσω έτσι, πώς θα τα πάρω έτσι τα πράγματα, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Μακάρι να το νιώθεις αυτό, αλλά αμέσως όμως πρέπει να πιστεύεις ακράδαντα ότι ο Κύριος σε σώζει. Όχι θέλει να σε σώσει, σε σώζει. Αλλιώς δεν είχε λόγο να έρθει στη γη να γίνει άνθρωπος. Εφόσον ο Κύριος ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος και μένει για πάντα άνθρωπος, θεάνθρωπος, και μένει για πάντα το έργο του, το όλο κήρυγμά του, το Ευαγγέλιο, ο Σταυρός του, ο θάνατός του, η Ανάστασή του, η ανάληψή του στον Πατέρα που κάθισε στα δεξιά του Πατέρα του, αυτό σημαίνει συγχώρηση των αμαρτιών, σημαίνει μεταμόρφωση του αμαρτωλού ανθρώπου, αναγέννηση, καινούργια κατάσταση, σημαίνει πνεύμα Θεού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και πορεύεσαι το δρόμο αυτό. Αν τα πάρεις έτσι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Όλο αυτό δηλαδή που ζουν και νιώθουν οι πολλοί χριστιανοί και μιλούμε εδώ για τους καλούς χριστιανούς, δεν μιλούμε για τον άλλο κόσμο που όλο τάχα αγωνίζονται και όλο παιδεύονται και όλο τάχα θέλουν να προκόψουν και τελικά παραμένουν πάλι το ίδιο, αν δεν γίνονται και χειρότερα ή που στενοχωρούνται και ταράσσονται και πληγώνονται και όλο θέλουν κάποια παρηγορία και δεν την έχουν και όλο θέλουν κάποια χαρά και δεν την έχουν και όλο θέλουν μια προκοπή και δεν την έχουν. Όλο αυτό γίνεται διότι είναι γήινοι και μένουν εδώ στα γήινα. Δεν πίστευσες ακόμη στο Χριστό, άνθρωπέ μου. Δεν πίστευσες αληθινά στο Χριστό. Δεν μπήκες ακόμη στο δρόμο αυτό, που ο ίδιος ο Χριστός είναι δρόμος και μας ανοίγει το δρόμο και μας οδηγεί στη Βασιλεία Του. Δεν πίστευσες. Άμα πιστέψεις, άμα συνεπαρθείς, άμα έτσι τα πάρεις τα πράγματα, όλα εκείνα τα οποία έρχονται, αυτός με πλήγωσε, εκείνος με περιφρόνησε, ο ένας με κακολόγησε, ο άλλος δεν με κατάλαβε και δεν μου φέρθηκε καλά, και εσύ όταν σκέπτεσαι αλλιώς, έξω δηλαδή από το πνεύμα του Θεού, κάθεσαι και τα προσέχεις. Όλα αυτά πεθαίνουν, είναι σαν ανύπαρκτα δηλαδή. Ίσα ίσα μάλιστα καλό κάνουν. Χρειάζεται λοιπόν αυτά που αρχίσαμε να λέμε από χθες να τα δούμε σε συνδυασμό με εκείνα που εδώ και 2-3 χρόνια τώρα μας δίνει ο Κύριος όπως πιστεύουμε δια πρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός. Όλα αυτά συνδυσάλλης μας ενισχύουν ακόμη πιο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και συντελούν στο να πραγματοποιηθεί μέσα μας αυτή η αλήθεια. Να αρχίσουμε να τα νιώθουμε και να τα ζούμε έτσι τα πράγματα και να είμαστε σε αυτό το δρόμο προς τον ουρανό αληθινά. Και νομίζω ότι έτσι και ο πιο κοινός άνθρωπος και ο πιο απλός και ο πιο φτωχός, όπως και αν την πάρουμε τη λέξη, μπαίνει στο δρόμο αυτό της σωτηρίας, της αληθινής βασιλείας του Θεού. Ναι, είναι στο ποίμνιο, το μικρό ποίμνιο του Χριστού, είναι εκεί μαζί με τους άλλους. Μόλις έρχεται ο διάβολος να πλήξει την ψυχή, μόλις έρχεται να βάλει λογισμό στην ψυχή, πού πας εσύ, όλο αμαρτίες είσαι, πού πας εσύ είσαι γεμάτος πάθη, ακόμη πιο δυναμικά εμείς να πούμε, ναι, έτσι είναι, αλλά μας ανέλαβε ο Κύριος. Μας αναλαμβάνει ο Κύριος.
μας συγχωρεί, μας ξεπλένει από την αμαρτία, μας καθαρίζει, μας φωτίζει, μας αγιάζει, μας θεώνει ο Κύριος. Δεν είναι θέμα δικό μας αυτό. Αν έμενε σε μας, έλα και πες ό,τι θέλεις, αλλά έχεις να κάνεις με τον Κύριο. Και μακάρι να έρθει ο διάβολος, αν επιτρέπετε να πούμε, για να πάρει αυτή την απάντηση. Και έτσι αρχίζει να γίνεται Ανάσταση. Ανασταίνεται η ψυχή, ζωντανεύει, ανοίγει ο δρόμος. Αυτό που λένε για τους Αγίους, που ονομάζουν έναν Άγιο Επίγειο Άγγελο, δεν το λένε έτσι τυχαία, ούτε είναι αυτό μια πολυτέλεια. Είναι για τον κάθε χριστιανό αυτό. Ναι, είναι άνθρωπος κανείς, αλλά μπαίνει ακριβώς σε αυτή τη σφαίρα που, όσο και αν είναι άνθρωπος, παλαιός άνθρωπος, αμαρτωλός, γεμάτος πάθη, εφόσον έτσι τα καταλαβαίνει τα πράγματα, έτσι πιστεύει, έτσι προχωράει, και εφόσον στα χέρια του Χριστού είμαστε όλοι, ο Χριστός τον κάνει όχι απλώς άγγελο, τον κάνει όπως είναι αυτός. Όσο και αν πούμε ότι έρχεται ο Χριστός μέσα μας, ότι μένει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας και ότι νιώθουμε την αγάπη Του και τη συγκατάβασή Του, αν εμείς μένουμε γήινοι, αν μένουμε στο πνεύμα αυτό το γήινο, σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Δεν είναι τίποτε αυτό, πολύ φτωχό είναι. Όχι γιατί αυτό καθεαυτό το πνεύμα του Θεού είναι φτωχό, αλλά εμείς είμαστε χωμάτινοι, είμαστε σκυμμένοι κάτω. Δεν σηκώνουμε το κεφάλι λιγάκι, δεν τολμούμε να πάρουμε το δρόμο αυτό. Είναι φτωχά τα πράγματα και επικίνδυνα. Ξέρετε τι θα πει, τόσα χρόνια να είμαστε χριστιανοί και να φυτοζωούμε, τόσα χρόνια να είμαστε χριστιανοί και να έχουμε όλα αυτά τα αγαθά του Κυρίου μας μέσα στην Εκκλησία, στα μυστήρια, στη λατρεία, και μόλις και μεταβίας κάτι να αισθανόμαστε, μόλις και μεταβίας ένα κάτι να γίνεται στην ψυχή μας, και κατά τα άλλα εκεί σκυμμένοι στη γη, και μην τυχόν ταρακουνηθούμε, μην τυχόν μας κουντίξουν ορισμένα πράγματα, να φρονούμε τα άνω, να επιζητούμε την άνω Ιερουσαλήμ και όχι απλώς τα επίγεια. Υποθέτω μετά, και από αυτά που λέμε σήμερα, καταλαβαίνουμε ακόμη καλύτερα αυτό που λέγαμε χθες. Να βάλουμε αρχή. Να έτσι να βάλουμε αρχή, όποιος θέλει. Όποιος ή δεν θέλει ή τάχα φοβάται ή είναι τόσο σαρκικός που δεν ξεκολλάει από τα γήινα, τι να τον κάνουμε. Αλλά όσοι θέλουμε, επαναλαμβάνω, χωρίς χρονοτριβή, να βάλουμε αρχή. Να βάλουμε μπρος. Και είπαμε χθες πως πρέπει να σκεφτούμε για να αρχίσουμε να έχουμε αληθινή πίστη. Να πιστεύουμε στο Χριστό και να πιστεύουμε έτσι. Να πιστεύουμε στο κάθε τι που λέει ο Χριστός και να το πιστεύουμε και να το καταλαβαίνουμε έτσι όπως το λέει και να προχωρούμε. Όπως λέει ο Κύριος, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Μην νομίζετε ότι άλλες λέξεις και άλλες φράσεις θα πάμε να βρούμε. Αυτές που ξέρουμε. Εκεί μέσα είναι η όλη αλήθεια. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο με. Ποιος χριστιανός το κάνει αυτό? Έτσι που ζούμε και διάγουμε εμείς, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την αλήθεια. Όταν πιστέψεις στον Χριστό και πιστέψεις αληθινά, θα τα καταλάβεις αυτά καλύτερα. Θα μπει η όλη αλήθεια μέσα στην ψυχή σου και θα σε ελκύσει αυτή η αλήθεια και θα έρθει η αληθινή πίστη, η αληθινή μετάνοια, η αληθινή ταπείνωση, η αληθινή αγάπη, που όλα αυτά προορίζονται για τον καθένα μας. Δεν είναι δηλαδή πολυτέλεια η πίστη η αληθινή ή η μετάνοια η αληθινή, ούτε είναι για κάποιους μόνο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που εξαιρείται. Πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε χριστιανοί. Μέχρι τα κατάβαθα της υπάρξεώς μας να φτάσει η μετάνοια. Η πίστη απόλυτα, απόλυτη να είναι, αν επιτρέπετε να πω. Παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί μου, τώρα αυτή τη στιγμή να βάλουμε αρχή και να μην αφήσουμε περιθώρια για αναβολή. Καλά είναι αυτά, για να τα σκεφτούμε. Δεν θα γίνει τίποτε έτσι. Όταν είσαι στο βουνό ή σε κάποιο μέρος και είναι σκοτάδι και τραβάς το σπίρτο να ανάψεις φωτιά, χρειάζεται να προσέξεις με το σπίρτο να ανάψεις το δαδί, το κερί, ό,τι έχεις τέλος πάντων να ανάψεις. Και άμα δεν το προσέξεις στη συνέχεια, αν φυσάει και λίγο, θα σβήσει. Υποθέτω ότι θα έχετε δει όλοι σας το εξής. Όταν είναι στο ύπαιθρο κανείς και θέλει να ανάψει φωτιά και φυσάει, μαζεύονται γύρω-γύρω όσοι είναι παρόντες, ή ανοίγει κανείς το σακάκι του για να εμποδίσει τον άνεμο και στη συνέχεια τραβάει το σπίρτο για να ανάψει εκείνο που θέλει. Από κάποια πλευρά μπορούμε να πούμε ότι αν δεν προσέξει κανείς εκείνη την ώρα, και το σπίρτο θα καεί και φωτιά δεν θα ανάψει. Από απροσεξία κάει και το σπίρτο και δεν μπορέσαμε να ανάψουμε φωτιά. Αυτή η αναβολή, αυτό το να το σκεφτώ, δεν είναι καλό. Και δεν είναι θέμα εδώ αν προλάβαμε ή δεν προλάβαμε. Όχι, αλλά όταν μέσα σου έχεις αυτή την αναβλητικότητα, αυτό το σαν να θέλεις να ξεφύγεις, με την έννοια ότι δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις,
Όταν έχεις μέσα σου ραθυμία, στην πραγματικότητα έχεις μέσα σου τι? Ότι δεν θέλεις το Χριστό. Δεν το βλέπει αυτό ο Χριστός, δεν το ξέρει. Δεν είναι μέσα στην ψυχή μας ο Χριστός. Και έτσι θα περάσουν οι μήνες, τα χρόνια και εσύ θα μένεις με τις δικαιολογίες σου, με την όλη αυτοδικαίωσή σου. Άγα δεν μπορώ, άγα δεν μπόρεσα, είμαι αδύναμος ο καημένος, έχω αδυναμίες και νομίζεις ότι δικαιολογείσαι και ότι καλύπτεις έτσι τον εαυτό σου. Ψέματα όλα αυτά, καμώματα. Γι' αυτό λέμε πάντοτε είσαι ό,τι είσαι. Ταπεινός, δες την κατάστασή σου και δείξε τη στο Χριστό. Αμέσως έρχεται η χάρη και σε ενδυναμώνει. Αμέσως έρχεται η χάρη και σε ανάβει, σε ζεσταίνει, σε πυρακτώνει. Αν μοιάζει ότι σαν να μην γίνεται τίποτε, αν μοιάζει ότι να θέλεις αλλά δεν μπορείς, αυτό σημαίνει ότι οι μηχανισμοί πολύ μέσα σου λειτουργούν έτσι ή έτσι, κατά τρόπο πάντως που ξεγελιέσαι. Ξεγελάς και τον ίδιο τον εαυτό σου ότι τάχα δεν μπορείς, δεν καταλαβαίνεις, τάχα κουράστηκες, δεν αντέχεις. Τώρα παρακαλώ αδελφοί μου, τώρα να βάλουμε αρχή. Θα μας λέει ο πατήρ Σημειών Κραγιόπουλος, όμως πέρασε η ώρα της εκπομπής μας. Ας βάλουμε αρχή όσο είναι ακόμα καιρός, φίλοι ακροατές, δηλαδή τώρα. Μνήμη θανάτου που είναι όλο ζωή, διομιλίες του πατρών Σημειών Κραγιόπουλου από το Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο των Γενέσεων της Θεοτόκου Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Στρες, φόβος, δύσπνοια.